Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Ιωνικού από τα Αλόνια Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 26. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε να δούμε τα μάτς με τη Μακάμπι Τελαβίβ για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Είμαστε στους δυνατούς, γι' αυτό η κλήρωση είναι πιο εύκολη. Καταφέραμε και περάσαμε σχετικά εύκολα την Dinamo του Ζάγκρεπ και γι' αυτό τοποθετηθήκαμε πλέον στους δυνατούς, γιατί ήταν δυνατή η Dinamo. Οπότε με τη Maccabi Tel Aviv του Γιώργου Δόνη, γιατί το save είχε ξεκινήσει πιο νωρίς, οπότε υπάρχει ακόμα ο Γιώργος Δόνη στην ομάδα και έχει συνεχίσει. Θα τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Δεν αγωνόμαστε για τις υπόλοιπες διοργανώσεις, είμαστε ήδη στους ομίλους του Europa. Οπότε έχουμε σίγουρη εξασφαλισμένη την παρουσία μας στην Ευρώπη μέχρι και το χειμώνα, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη. Το προηγούμενο επεισόδιο πάρα πολύ ωραία και τα σχόλιά σας και όλη η υποστήριξη που δώσατε. Πάμε να δείξουμε την ίδια υποστήριξη και στο σημερινό επεισόδιο και αν σας αρέσουν γενικότερα τα επεισόδια που βγάζω, οι σειρές οι οποίες ανεβάζω, γενικά το περιεχόμενο, να μην ξεχνάτε να αφήνετε ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Πώς βοηθάει? Βοηθάει στο να νιώθει λίγο ο αλγόριθμος ότι υπάρχει interaction και να το προτείνει σε περισσότερο κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώνει το κανάλι. Οπότε αν θες να βοηθήσεις και λες, ξέρεις κάτι, σου αξίζει κάτι παραπάνω, σου κάνει κάτι παραπάνω κτλ, κτλ, κάνε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι, δεν έχετε κάνει εγγραφή και βλέπετε αυτό το βίντεο πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν. Και αν θέλεις να σου έρχονται και ειδοποιήσεις, το οποίο εντάξει είναι σε μερικά κανάλια προφανώς αυτό, μπορείς να πατήσεις την καμπανίτσα, σου δίνει την επιλογή και για τα lives κτλ. Όταν κάνουμε live εδώ πέρα με τον Ιωνικό, μερικές φορές στο τέλος της χρονιάς. Οπότε πάμε να δούμε το χορηγό μας. Είναι το enepa.com για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή, βρες το link, μπες, πάρε όποιο παιχνίδι θέλεις. Football Manager 2021, Valheim, ό,τι θέλεις, ό,τι παιχνίδι είναι hot αυτή την περίοδο και πιο παλιά που μπορεί να μην το έχεις παίξει. Με χαμηλή τιμή, χρησιμοποιείς και τον κωδικό Alex Morak με το checkout, παίρνεις έξτρα 3% έκπτωση που σου γλιτώνει μερίδιο μέρος της προμήθειας των καρτών και του PayPal και με αυτόν τον τρόπο βγαίνεις κερδισμένος και βοηθάς και εμένα για να συνεχιστεί η πολύ ωραία συνεργασία με το ΕΝΕΠΑ. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε, να θυμηθούμε βασικά τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο και να πάμε στα μάτς με τη Maccabi Tel Aviv. Στο προηγούμενο επεισόδιο παίξαμε με την Dinamo του Ζάγκρεπ. Όπως είπαμε, κερδίσαμε 4-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας. Ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς που δίνουμε στην έδρα μας, γιατί από εδώ και πέρα, ό,τι και αν κάνουμε στην Ευρώπη, θα παίζουμε στο Γιώργος Καρεσκάκης, τουλάχιστον όσον αφορά τα προκριματικά. Δεν ξέρω αν μπούμε στους ομίλους τι θα γίνει, γιατί μπορεί να υπάρχει conflict με τον Ολυμπιακό τις ίδιες ώρες στα μάτς κτλ. Και στο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός εντάξει αποκλείστηκε, νομίζω. Όχι, πέρσι είχε γίνει αυτό, λακίες λέω. Λοιπόν, και στο Maximum φέραμε 2-2 με πολλές αλλαγές. Θετικό το αποτέλεσμα, εννοείται, το κρατάμε. Και σήμερα έχουμε το match με τη Maccabi Tel Aviv στο Καραϊσκάκης το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι στο Bloomfield στο Tel Aviv, στο Ισραήλ. Το roster πλέον έχει τελειοποιηθεί, δεν έχουμε κάποια υποχρέωση άλλη. Αγοράσαμε και όσους παίχτες μπορούσαμε και θέλαμε να αγοράσουμε. Με ρωτάτε πολύ στα σχόλια πώς έκανε αυτές τις μεταγραφές. Εν τω μεταξύ, τις μεταγραφές σας παρουσίασα αναλυτικότατα στο προηγούμενο επεισόδιο. Και το τι πούλησα και πώς έχω πλέον χρήματα στα ταμεία της ομάδας. Γιατί πουλήσαμε 25 εκατομμύρια και αγοράσαμε 5. Αυτά τα 20 εκατομμύρια ξεχρέωσαν την ομάδα, γέμισαν τα ταμεία. Είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Δηλαδή, να ξαναπάω σε αυτήν εδώ τη σκηνή και να σας δείξω 23 εκατομμύρια. Αγοράσαμε 24, αλλά από τα 24 εγώ έχω δώσει 4 τώρα το χέρι. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, 15 εκατομμύρια transfer debt και το net debt αλλάζει κάθε φορά που ανοίγω το save από ό,τι βλέπω, γιατί αυτό εδώ πρέπει να ξεπληρωθεί. Οπότε, τέλος πάντων, η ομάδα είναι υγιής πλέον. Το transfer debt έτσι κι αλλιώς δεν σου κάνει πολύ μεγάλο κακό στο μέλλον. Όσο συνεχίζεις να ανεβαίνεις, όσο έχεις έσοδα, τώρα αν μια-δυο χρονιές μείνω εκτός Champions League, προφανώς το transfer debt θα έρθει και θα με πνίξει. Το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά μιλάω για μια υγιή ομάδα η οποία κερδίζει, παίρνει πρωταθλήματα, βγαίνει Champions League κτλ. Είναι επενδύσεις τις οποίες τις κάνουμε για να τα πάρουμε πίσω τα χρήματα αυτά τις επόμενες χρονιές μέσω από τις διοργανώσεις. Όχι από την Ελλάδα, από την Ευρώπη συγκεκριμένα.
και φυσικά και άλλες πωλήσεις μετά και ούτω καθεξής. Η ομάδα είναι ένας κύκλος και στο manager συμπεριφέρομαι στην ομάδα ακριβώς σαν ένα κύκλο. Έρχεται ένας παίκτης, παίζει το ρόλο του, πουλιέται. Να πάρω την υπεραξία του. Πουλιέται ντούκου, δηλαδή όλα τα χρήματα μπροστά. Και πάω κι εγώ μετά και αγοράζω έναν παίκτη, ας πούμε, με την. Πουλάει ένα παίκτη 15 εκατομμύρια. Πάω να αγοράσω έναν παίκτη 15 εκατομμύρια, αλλά εγώ δεν δίνω 15, δίνω 4 τώρα και 11 σε δόσεις. 3 δόσεις, 11 δια 3, δηλαδή σε 3 χρόνια θα πληρωθούν αυτά. Αυτά τα έσοδα όμως έχουν επιστρέψει από την Ευρώπη τις επόμενες χρονιές, οπότε δεν θα μας φανούν. Δεν θα γίνουν χρέη στην ομάδα, κατάλαβες τι εννοώ. Φυσικά, αν το παρακάνεις, προφανώς και θα έρθει και θα σε πνίξει αυτό, γιατί θα έχει υπερβεί το τι πρέπει να ξοδεύεις τα επόμενα χρόνια που θα πρέπει να δίνεις στις ομάδες. Ουσιαστικά, δεν αφαιρείται από το transfer budget αυτό, από τα ταμεία σου αφαιρούνται αυτά τα χρήματα που έχεις να πληρώνεις την επόμενη χρονιά, δηλαδή περνιούνται στα έξοδα πλέον. Οπότε, αν το παρακάνεις και τα έξοδα σου γιγαντωθούν και δεν σε καλύπτουν τα έσοδα, θα έχεις και πρόβλημα οικονομικό και πρόβλημα με το financial fair play. Οπότε εκεί πέρα ή θα μπει στη διαδικασία να πουλήσεις πάρα πολλούς παίχτες για να βγάλεις την αξία τους και να ξεχρεώσεις, ή θα πρέπει να κόψεις τις μεταγραφές για μία-δύο μεταγραφικές περιόδους και να φας κάποιο μπαν π.χ. Τέλος πάντων, ωραία κουβεντούλα. Νομίζω ότι σας ανέλησα κάποια πράγματα, μάθατε ίσως και κάποια πράγματα κάποιοι οι οποίοι είστε νέοι κτλ. Και πάμε στο μάτς με την Μακάμπι, πολύ σημαντικό, εντός έδρας το παιχνίδι, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης όμως. Ιωνικός Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είμαστε οριακό φαβορί με 2-20, 3 το διπλό και 3,5 το Χ. Γιώργος Δόνης είναι ο προπονητής της Μακάμπι, οπότε δύο Έλληνες προπονητές τέθετο αντίπαλοι. Διαιτητής είναι ο Τσακίρ, ο Τούρκος, ο οποίος έχει διαιτεύσει ήδη 6 μάτς τη φετινή χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι τον έχουν ρίξει στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από νωρίς. Έχουμε κάποιες απουσίες, μια πολύ σημαντική βασική απουσία, ο οποίος στραμπούληξε το γόνατό του, ο Τάσο Δουβίκας, γύρισε το γόνατό του και θα μείνει έξω περίπου μια εβδομάδα. Ελπίζω να τον έχω τουλάχιστον στον πάγκο, στον επαναληπτικό. Οπότε ο Γκανάγκο θα ξεκινήσει και πάμε να δούμε τα ρόστερ μέσα στο παιχνίδι. Αβογκάντρικα το δοκάρια, Ουές, Εράκοβιτς, Κωνσταντόπουλος και ο Νταΐρ Ζωζέ στην άμυνα. Τόμι Ντόιλ, αμυντικό χαφ, και Ούρος Μάξιτς το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ντάνιελ Ποντέν σε δεξιά, αριστερά ο Ρονάλντο Αρίζα, δεκάρι ο Παύλοβιτς και στην κορυφή ο Ιγνάτιος ο Γκανάγκο. Στον πάγκο έχουμε Σιαμπάνι, Ρούμπεζιτς, Κούτρι, Στάνκοβιτς, Πινακά, Ρωμανόφσκι και Βασίλη Σουρλή, ο οποίος υπολογίζεται για φόρ σε αυτό το μάτς. Και για την ομάδα της Μακάμπι, Γιαννιώτης κατά τα δοκάρια, Πέρετς, Γκαλντάν, Μπενχέμο, Σαμπορίτ στην άμυνα, Μπαζόκ, δεν είναι Πασόκ, είναι Μπαζόκ, Μπαρλίν και Χιούμαν στη μεσαία γραμμή, Μορντετσάι δεξιά, Χοζέζα αριστερά και Κοέν στην κορυφή. Στον πάγκο έχουν Μουζαγιόφ, Ρόζεν, Γκιαγκόν, Ασαγιάγκ, Γκλου, Σασόν και Ρεβίβο. Εντάξει, νομίζω ότι καλύτερη ομάδα από την Δυνάμο δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα πρόκρισης έγκυται σε εμάς. Δηλαδή, αν εμείς θα καταφέρουμε να είμαστε το ίδιο καλοί όπως ήμασταν με την Δυνάμο, να βάλουμε τα γκολ και να καταφέρουμε να περάσουμε. Αλλά νομίζω ότι γενικά σαν ομάδες δεν είναι καλύτερη η Μακάμπι από την Δυνάμο, προφανώς. Τώρα, ξαναλέω, είναι θέμα της δικιάς μας απόδοσης στο συγκεκριμένο μάτς, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Για να δούμε ένα φάουλ του Ποντένς από τα αριστερά, γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, διώχνουν οι αμυντικοί. Είναι ο Τόμι Ντόιλ εκεί πέρα, ο οποίος παραλαμβάνει την μπάλα. Κωνσταντόπουλος δίνει στον Ντόιλ, ξανά στον Κωνσταντόπουλο, εκείνος στον Ούρος Μάξιτς, Εράκοβιτς. Ο Μάξιτς δίνει στον Ντόιλ, εκείνος αλλάζει το παιχνίδι από τα αριστερά για τον Ποντένσε, πάρα πολύ ωραία. Ποντένσε περνάει, δύο αντιπάλους, τρομερό σουτ! 1-0 στο 15 από τον Ντάνιελ Ποντένσε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Ντάνιελ Ποντένσε σε αυτά τα πράγματα. Εδώ στις τρίπλες προφανώς είναι εξαιρετικός ντριμπλέρ και εξαιρετικός χειριστής της μπάλας, αλλά στα τελειώματα του βγήκε πάρα πολύ καλά η φάση και 1-0 νωρίς το πρώτο 15 λεπτό. Νομίζω ότι η κατάλληλη εξέλιξη στο μάτς, ειδικά από τη στιγμή που θα σκεφτείς ότι δεν είχαμε ξεκινήσει και τόσο καλά, δεν είχαμε κάνει σουτ κτλ. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία απειλήσαμε. Ρονάλντο Αρίζα, 2-0 στο 23. Τρομερός. Ο Ρονάλντο, έχουμε και Ρονάλντο στην ομάδα. Ρονάλντο της νίκαιας και ιστορίες. Οπότε θα πηγαίνει εκεί πέρα στο corner να φωνάζει σι κτλ. Ξέρεις, σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε έχουμε και τον Ρονάλντο Αρίζα εδώ πέρα της νίκαιας. Ποντένσε από τα δεξιά, μπαίνει περιοχή. Θα του γίνει ένα τάκλινγκ, δεν δίνει κατηδητής Ουές. Η κόντρα ευνοεί εμάς και διώχνουν οι αμυντικοί της Μακάμπι. Κωνσταντόπουλος δίνει στο Μάξιτς, εκείνος τον Ντόμι Ντόιλ, ο οποίος δίνει τρομερή πάσα στον Αρίζα και ωραίο τελείωμα.
Η μπάλα όμως χτύπησε στο δοκάρι. Είχαμε την ευκαιρία εκεί πέρα μέσα σε 10 λεπτά να κάνουμε 3 γκολ και ουσιαστικά να σφραγίσουμε το θέμα πρόκρισης, η οποία Μακάμπι δυσκολεύεται. Είναι λογικό, ξαναλέω, στο Champions League και στους ομίλους είναι που θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, ή στους ομίλους του Europa, παρόλα αυτά, και όχι στα αποκριματικά, τα οποία φέτος ήμουν αισιόδοξος ότι θα τα περάσουμε, ειδικά ως πρωταθλητές, γιατί βοηθάει πάρα πολύ προφανώς με τις ομάδες που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ομάδες από την Αγγλία, την Ισπανία κτλ. Οπότε ήμουν αισιόδοξος ότι και είχαμε και το roster για να μπούμε σε κάποιον όμιλο, σίγουρα Europa ή Champions League. Θα μπούμε μάλλον σε όμιλο του Champions League, αν δείξουμε την ίδια θέληση και στο υπόλοιπο του παιχνιδιού αλλά και στο δεύτερο παιχνίδι. Ποντένσε, Ουές από τα δεξιά, δίνει στον Ποντένσε, εκείνο στον Ντόιλ, ωραία παλιά για τον Κανάγκο, νομίζω ότι είναι offside. Η πάσα ήταν εξαιρετική. Ο Γκανάγκο όμως ήταν μπροστά από τους αμυντικούς, ήταν offside, δεν μετράει τον goal. Και σωστά από το VAR, γιατί υπάρχει VAR στα play-off του Champions League, βλέπετε, είναι ελάχιστα πιο μπροστά, εντάξει, καθαρό σε stop καρέ, ας πούμε, η φάση φαινότανε. Αλλά σε κανονική διάρκεια φάνηκε λίγο πιο μπροστά. Μάξιτς θα βγάλει μια σέντρα κεφαλιά από τον Κωνσταντόπουλο πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Μακάμπι. Το 2-0 στο ημίχρονο παραμένει. Στα άλλα μάτς βλέπετε ότι γίνεται λίγο χαμούλης εδώ πέρα, πάνω από το κεφάλι μου και πάνω από την κάμερα. Παίζουμε καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς, και να κάνουμε μια ολοκληρωτικά καλή εμφάνιση και να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες μας να πάρουμε την πρόκριση από σήμερα, έτσι ώστε αν βάλουμε π.χ. άλλα 2 γκολ να κατεβάσω αλλαγές στο επόμενο παιχνίδι για να παίρνουν λεπτά όλοι. Θέλω τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς να μοιράζεται ο χρόνος και να μπορούμε να δίνουμε ανάση στους παίχτες μας, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη χρονιά. Πάμε για την πρώτη αλλαγή του παιχνιδιού. Ignatius Γκανάγκο θα βγει για να μπει ο Σουρλής και στη θέση του Παύλοβιτς θα έρθει ο Πίνακας, ο οποίος θα παίξει δεκάρι. Είχα πει ότι μπορούμε να τον υπολογίζουμε και για δεκάρι. Είναι μια πρώτη ευκαιρία έτσι να δούμε τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα. Ο Αρίζα, πολύ ωραίος αμυντικός κιόλας, παραχωρεί ένα corner, αλλά ήταν πολύ ωραίο το κόψιμο στον αντίπαλο επιθετικό. Το 70 κοντεύουμε. 13 σούτ, 7 στο τέρμα εμείς. 3 σούτ, 2 στο τέρμα η Maccabi Tel Aviv. Κερδίζουμε 2-0. Παίζουμε καλά, γι' αυτό δίνω επένους στην ομάδα μας. Νομίζω ότι η τρίτη αλλαγή θα είναι ή ο Εράκοβιτς, ο οποίος έχει και την κάρτα και το φοβάμαι λίγο, ή ο Ούρος Μάξιτς, ο οποίος στο σημερινό μάτς δεν είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι θα είναι ο Εράκοβιτς. Οπότε πάμε για την τρίτη και τελευταία αλλαγή. Ο συμπατριώτης του Εράκοβιτς που ήρθαν μαζί, ο Ρούμπεζιτς, θα περάσει στη θέση του. Για να μην έχουμε και τον παίκτη με την κίτρινη κάρτα στον άμυνα, ξέρεις, μην γίνει κάποιο τάκλιν εκεί πέρα και μείνουμε με 10 παίκτες και αγχωθούμε στο τέλος. Δεν υπάρχει λόγος. Κακό μάτς από τον Ούρος Μάξιτς, κακό μάτς γενικότερα από την ομάδα μας στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία εφησυχάστηκε λίγο, νομίζω, και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και άλλο γκολ. Οπότε η πρόκριση νομίζω ότι παίζεται ακόμα, γιατί μάνατζερ είσαι, ποδόσφαιρο είσαι, το 2-0 μπορεί πολύ εύκολα να έρθει μέχρι το 30 και από εκεί και πέρα να τρέχεις και να μην φτάνεις. Man of the match ο Τόμι Ντόιλ, λογικό. Ο Γιαννιώτης ήταν καλός, στο δεύτερο ημίχρονο κράτησε το 2-0 και κράτησε ζωντανές ελπίδες η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στα άλλα μάτς, Φενέρμπαχτσε Μόλντε 2-1. Μάλμε Ερυθρός Αστέρας 3-2, Καραμπάκ Σαχτάρ 0-1. Okay. Και Δυναμό Κιέβου Άγιαξ 2-0. Άτι έκπληξη της βραδιάς. Έχουμε όμως και άλλη μια έκπληξη της βραδιάς, την οποία δεν την είδα. Πόρτο Λιόν 1-0 με τον Εστέβες. Οπότε γίνεται χαμός στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχει ενδιαφέρουσες μονομαχίες και ενδιαφέρουσα ζευγάρια. Προχωράμε μία εβδομάδα μπροστά να ταξιδέψουμε στο Ισραήλ, στο Bloomfield, στο Tel Aviv και να πάρουμε την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Για να πάρουμε και μια ιδέα λίγο από τους αντιπάλους, δείχνω λίγο και τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός, τις οποίες τις βλέπετε αναλυτικά. Κυρίως πωλήσεις έκανε, βλέπετε 26 εκατομμύρια πούλησε και αγόρασε κάποιους παίχτες εδώ πέρα με λίγα χρήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί παίχτες. Για παράδειγμα, για να δούμε τον Χουάν Λου, ωραίο εξτρεμάκι. Πάμε να δούμε αντίστοιχα και τη ΣΑΕΚ. Εντάξει, δείχνω κυρίως ανταγωνιστές. Ο Ολυμπιακός είναι ανταγωνιστής και η ΑΕΚ πούλησε αρκετά. 19 εκατομμύρια συγκεκριμένα πούλησε τον Ράνι Κεντήρα, τον Ουαγκέ και αγόρασε τίποτα, ελάχιστα χρήματα από ό,τι βλέπω. Ακόμα βέβαια, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Έχει τρεις μέρες που γενικά το AI τις τελευταίες μέρες δίνει πόνο στις μεταγραφές. Δεν είναι όπως εμάς που φροντίζουμε να έχουμε κλείσει τις κινήσεις μας από πιο νωρίς. Να δείξω και τον Πάο, ο οποίος και αυτός
δεν ήταν ανταγωνιστικός πέρσι, αλλά δεν πούλησε σχεδόν τίποτα, αγόρασε 1,7, ακόμα και εκείνος δεν έχει πάρει κάτι, τρομερό. Πήρε και ένα παίχτη από την Μπαρσελόνα Β, τον Γκουστάβο Μάια, πολύ ωραίος παίχτης αυτός, πιστεύω θα δείξει πραγματάκια. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό δεν έχει μπει καθόλου στα play-off, οπότε δεν ξέρω αν τον αντιμετωπίζω σαν ανταγωνιστή, να σας πω την αλήθεια. Και αυτός δεν έκανε τίποτα. Και άντε να δείξω και τον Άρη, ο οποίος και αυτός έχει θέματα. Και αυτός αγόρασε 235.000, κυρίως δανείστηκε από ό,τι βλέπω, από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Παίχτες με ενίκιο, έδωσε κάποια χρήματα. Ουσιαστικά έχασε το Σιαμπάνι που έφυγε σε εμάς και δάνεισε έναν παίχτη με 3.000, τίποτα τρομερό. Και νομίζω ότι θα τους δούμε και μέσα στη χρονιά, στα μάτς που έχουμε να παίξουμε. Οπότε πάμε στο Bloomfield, πάμε στο Tel Aviv απέναντι στη Maccabi. Maccabi Tel Aviv Ιωνικός, το Bloomfield 2.62 ο άσος της Maccabi, 3.5 το χ και 2.5 το διπλό. Μας δίνουν και εδώ οριακό φαβορί. Διαιτητής είναι ο Anthony Taylor, ο Άγγλος, ο οποίος έχει διαιτεύσει ήδη 2 μάτς στη χρονιά. Το Bloomfield λογικά θα είναι γεμάτο. Έχουμε κάποιες απουσίες, τραυματίστηκε και ο Ντόιλ, όμως επέστρεψε ο Δουβίκας. Έχουμε τραυματία τον Μπα από την προηγούμενη αγωνιστική, κανονικά. Και μάλιστα τον ξεδήλωσα, γιατί δεν θα έπαιζε σε αυτό το μάτσο. Είχα την επιλογή να κάνω μια αλλαγή, οπότε ξεδήλωσα τον Μπα, δήλωσα κάποιον άλλον, για να έχουμε μια έξτρα λύση σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό, ας πούμε. με συγχωρείτε. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, σαν να είναι καινούργιο παιχνίδι και να θέλουμε να το κερδίσουμε από την αρχή. Ξεκινάμε με τους γηπεδούχους: Γιαννιώτης, Πέρετς, Γκαλντάν, Μπενχέμο, Σαμπορίτ, Μπαζόκ, Μπαρλίν, Χιούμαν, Μορντετσάι, Χοζέζ και Κοέν. Ακριβώς η ίδια εντεκάδα με το ίδιο σύστημα για τον Γιώργο Δόνη. Στον πάγκο Μουσάγιο, Ροζέν, Γκαγκόν, Αζαγιά, Γκλου, Ρεβίβο και Σασόν. Και για εμάς, Σιαμπάνης και από τα δοκάρια. Όπως βλέπετε με τον Αβογκάρντι, μέχρι τώρα έχουν μοιραστεί τα παιχνίδια. Ουές, Κωνσταντόπουλος, Σεράκοβιτς, Ονταΐρ, Στάνκοβιτς και Μάτσιτς. Επιστρέφει το σέρβικο δίδυμο το δυνατό. Ντάνιελ Ποντένσε, Παύλοβιτς, Ρονάλντο Αρίζα και Τάσος Δουβίκας, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή να πάρει και αυτός κάποια λεπτά μετά τον τραυματισμό του. Αβογκάντρι στον πάγκο, Ρούμπεζιτς, Κούτρις, Πέδρο Πελάζιο, Σουρλής, Ρωμανόφσκι και Ιγνάτιους Γκανάγκο. Χωρίς τον πινακά λοιπόν στον πάγκο, ξεκινάμε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να μπούμε δυνατά. Αν πετύχουμε ένα γκολ εκτός έδρας, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα πρόκρισης. Στάνκοβιτς, Παύλοβιτς, Κωνσταντόπουλος. Και πολύ ωραία η μπάλα αυτά είναι στον Ποντένσε, ο οποίος δίνει το Μάξιτς. Αλλά ήταν κακή πάσα. Διορθώνει το λάθος ο Κωνσταντόπουλος. Μάξιτς. Ανεβαίνει ο Ούρος Μάξιτς. Ο Ρονάλντο Αρίζα από τα αριστερά με το νούμερο 7. Προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Κλείνεται ο Νταΐρ. Ο Μάξιτς, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στα πλάγια. Γενικότερα στην ομάδα. Παύλοβιτς δίνει στο Μάξιτς και εκείνο στον Νταΐρ Ζωζέ. Μάξιτς μια σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της Μακάμπη. Εράκοβιτς. Πολύ ωραία έξυπνη μπαλιά κάθετη ουσιαστικά για τον Αρίζα, ο οποίος πάει στο corner. Δίνει στο Μάξιτς που έχει βγει στα άκρα. Θα βγάλει τη σέντρα. Στάνκοβιτς 0-1. Φάση διαρκείας λοιπόν στα καρέ της Μακάμπη και ο Νίκολα Στάνκοβιτς πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τη φετινή χρονιά και γενικά είναι το πρώτο του γκολ όντας πλέον 100% παίχτης του Ιωνικού Νικαίας. Δεν είναι πλέον δανεικός, είναι δικός μας παίχτης και με αυτόν τον τρόπο την πρώτη φορά που ξεκινάει φέτος και πρώτη φορά που ξεκινάει ως παίχτης 100% Ιωνικού σκοράρει στον τεμπούτο του. Με, κατά κάποιον τρόπο τεμπούτο. Δεν είναι ακριβώ τεμπούτο, έχει παίξει πάρα πολλά μάτσα τα τελευταία χρόνια. Στάνκοβιτς, πολύ ωραία καθόλου την παλιά για τον Ουές. Από τα δεξιά θα πατήσει περιοχή, κόβεται και ο διαιτητής μιλάει με το VAR για πέναλτι, το οποίο νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δούμε τι θα δώσει. Το VAR ελέγχει τη φάση, το βίντεο assist referee και δίνει πέναλτι. Είναι πέναλτι λοιπόν για εμάς, για να δούμε θα το εκτελέσει ο Τάσος Δουβίκας απέναντι στον Γιαννιώτη. Σκοράρει απέναντι στον συμπατριώτη του 0-2 στο 1ο λεπτό και νομίζω ότι οι εκδρομής στους οποίους πανηγυρίζει μπροστά ο Δουβίκας του Ιωνικού θα έχουν κάθε λόγο να νιώθουν χαρούμενοι, γιατί ήρθαμε να πάρουμε το διπλό και μέσα στο Tel Aviv, στο Ισραήλ, και να μπούμε στο ομίλου του Champions League, να δούμε και την κλήρωση του Champions League σήμερα. Είναι η πρώτη φορά, πάντα μου αρέσει η πρώτη φορά που μπαίνουμε στο Champions League, στις σειρές από τα αλόνια σαλόνια. Είναι κάτι... Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, είναι η πρώτη φορά και ανυπομονώ πραγματικά να δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας. Σίγουρα θα είμαστε τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, δεν το συζητάω. Και από τους τελευταίους στη διοργάνωση, η αλήθεια είναι, στο 30 είμαστε. Έπαινο θα δώσω, γιατί το συνολικό 0-4 δεν δίνει κανένα περιθώριο ελπίδας στην Μακάμπη και στον Γιώργο Δόνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μέχρι τώρα.
τα πάμε. Καλή εμφάνιση από την ομάδα. Βοήθησε το πέναλτι το οποίο κερδίσαμε, το οποίο εντάξει, πιστεύω ότι ήταν λίγο υπερβολικό. Είναι από αυτά τα πέναλτι τα οποία μπορεί και να είναι, απλά έτσι όπως τα δείχνει, δεν σου γεμίζουν το μάτι. Καταλαβες. Μέσα στην match engine. Είναι αυτά τα πέναλτι εκεί πέρα που κάποιος βάζει το πόδι του, μια τρικλοποδιά την ώρα που κάνει την τρίπλα ο επιθετικός, πέφτει κάτω και δίνει ένα πέναλτι το οποίο μέσα στη match engine δεν φαίνεται σοβαρό, αλλά μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι, γιατί ό,τι δείχνει στη match engine δεν σημαίνει ότι είναι και τέλειο. Πολλές φορές έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να δείχνει πολλά πράγματα. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Οπότε, συνήθως κάτω αναλύει τη φάση πιο καλά, στα γράμματα που γράφει. Τώρα, άμα έχετε χρόνο να τα διαβάζετε, ok. Κωνσταντόπουλος, Ποντένσε, η μεγάλη ευκαιρία, δοκάρια του Ποντένσε, ο οποίος μέχρι τώρα μας έχει βγει λίρα 100, ο Αρίζα προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, αλλά αυτή κόβεται, δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Ουές από εκεί από τα δεξιά και ο Νταΐρ δεν έχει χρειαστεί να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το match. Δεν παίζουν και τρομερά καλά. Πάμε για την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Νταΐρ στη θέση του Κούτρι. Θα κάνουμε διπλή αλλαγή και Ρονάλντο Αρίζα θα μπει ο Πάτρικ Ρωμανόφσκι ως ο πεν της νίκαιας, όπως τον έχετε χαρακτηρίσει, από τον πάγκο για να βοηθήσουν. Έχουμε εδώ μια φάση, ένα highlight το οποίο δεν ξέρω αν είναι για να δείξει φάση ή για να γίνει η αλλαγή, γιατί μερικές φορές το κάνει. Ο Νταΐρ, Μάξιτς στα τελευταία του λεπτά του Νταΐρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στάνκοβιτς δίνει στον Αρίζα από τα αριστερά. Αλλάζουμε όλη την πλευρά μας. Αρίζα θα βγάλει τη σέντρα για την κεφαλιά του Ποντένσε. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει κεφαλιά ο Ποντένσε, γιατί ήταν ολομόναχος, δεν τον πήγε κανένας εκεί πέρα, οπότε δεν παίζει ρόλο το ύψος. Είναι ότι παίρνει εξαιρετική κεφαλιά. Βάζει το κορμί του τρομερά, καταρχήν η σέντρα του Αρίζα είναι παρεβάλε. Σημαδεύει κούτελο, ξεκάθαρα, ο Αρίζα εκεί πέρα. Και κάνει μια τρομερή κεφαλιά ο Ποντένσε, δεν δίνει περιθώρια αντίδραση στο Γιαννιώτη. Τα είδαμε όλα, είδαμε κεφαλιά του Ποντένσε, είδαμε τρομερή κεφαλιά του Ποντένσε. Τα έχουμε δει όλα νομίζω. Και 3-1 μειώνει η Μακάμπι με τον Ενρίκ Σαμπορίτ, το αριστερό μπακ. Αν δεν κάνω λάθος, Βάσκος από τις Ακαδημίες της Μπιλμπάο. Τον θυμάμαι γιατί ήταν must επιλογή στα προηγούμενα manager. Άμα ήθελες ένα παίκτη ο οποίος ερχόταν είτε ελεύθερος από την Μπιλμπάο, είτε πώς το λένε, είτε δανεικός. Τώρα μιλάω για manager μέχρι και μια δεκαετία πριν, οπότε ήταν πολύ καλή επιλογή για Ελλάδα όταν ξεκίναγες. Και να κάνουμε και την τρίτη μας αλλαγή. Θα βγει ο Παύλοβιτς για να μπει ο Σουρλής. Αυτή θα είναι η τρίτη αλλαγή του παιχνιδιού. Το 5-1 συνολικό σκορ καταλαβαίνουν, δίνει σε όλους να καταλάβουν ότι μία ομάδα κυριάρχησε σε αυτό το ζευγάρι. Δεν υπήρχε περίπτωση η Μακάμπι να μας απειλήσει στα 180 λεπτά τα οποία αγωνιστήκαμε συν όποιες καθυστερήσεις είναι. Man of the match ο Στάνκοβιτς. Πολύ σημαντικό αυτό και για την και για το ξεκίνημα της χρονιάς και για την πορεία του μέσα στη χρονιά και για το ξεκίνημά του πλέον σαν παίκτης του Ιωνικού. Η Μάλμε πέρασε στους ομίλους του Champions League, πέρασε η Φενέρμπαχτσε αντί της Μόλντε, πέρασε η Καραμπάκ στα εκτός έδρας γκολ, να τη πρώτη έκπληξη. Η Σαχτάρ μένει εκτός με το 3-3 συνολικό σκορ και η Καραμπάκ περνάει με τα εκτός έδρας. Ο Άγιαξ κέρδισε την Δυναμό Κίεβο, αλλά με αυτό το 2-0 που είχε κάνει η Ουκρανική ομάδα στο Κίεβο, πέρασε εκείνη και ο Άγιαξ θα πάει στο Europa. Ενώ η Λιόν έφερε 2-2 με την Πόρτο, μια Πόρτο η οποία ισοφάρισε το match στο 90-4 στις καθυστερήσεις, και με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρόκριση, γιατί θα πήγαινε παράταση το παιχνίδι. 2-1 έχει κερδίσει η Πόρτο τη Λιόν στην Πορτογαλία και με αυτό το 2-1 της Λιόν θα πήγαινε παράταση, όμως το 90-4 γλίτωσε η Πόρτο και περνάει αυτή στους ομίλους του Champions League. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάμε τώρα να δούμε την κλήρωση του Champions League. Η πάρα πολύ σημαντική μέρα έφτασε. Είμαστε τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας προφανώς με τους λιγότερους βαθμούς από όλες τις ομάδες στο Champions League. Να πω λίγο τους ομίλους για να πάρετε μια ιδέα. Το πρώτο γκρουπ είναι Barcelona, Liverpool, Paris, Bayern, Milan, Benfica, Fiorentina και Eindhoven. Ωραία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι City, United, Chelsea, Inter, Real, Juventus, Atletico και Lipsia. Καταλαβαίνετε ότι τα μάτια θα είναι και οι όμιλοι θα είναι φωτιά. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι Dortmund, Lazio, Gladbach, Porto, Valencia, Dynamo Kiev, Sporting Λισαβόνας και Lille.
Και στο τέταρτο γκρουπ που δεν μπορούμε να κληρωθούμε, αλλά να έχετε μια εικόνα για το ποιες ομάδες βρίσκονται, είναι η Zenit, είναι η Rangers, είναι η Γάνδη, είναι η Linz, είναι η Malmö, είναι η Karabakh, είναι η Fenerbahce και είμαστε κι εμείς. Οπότε, αυτόματη κλήρωση, αράζουμε πίσω και περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους μας. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα από το πρώτο γκρουπ θα βγει στο πρώτο γκρουπ η Bayern. Φιωρεντίνα, Liverpool, Milan. Φιωρεντίνα πρέπει να πήρε Europa. Δεν πρέπει να πήρε Champions League ή να πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Παρί, Μπαρσελόνα, Αϊτσχόφεν και Μπενφίκα. Bayern Juventus. Πρώτο δύσκολο όμιλο φτιάχτηκε. Φιωρεντίνα Real. Liverpool Λιψία. Milan United. Παρί, Ατλέτικο. Μπαρσελόνα, Manchester City. Αϊτσχόφεν, Ίντερ. Μπενφίκα, Chelsea. Bayern Juventus, Βαλένθια. Φιωρεντίνα Real, Lille. Liverpool Λιψία, Λάτσιο. Milan United, Porto. Παρί Ατλέτικο Sporting, Barcelona City, Gladbach, Eindhoven, Inter, Dortmund και Benfica, Chelsea, Δυναμό Κιέβου. Σταματάω από εδώ πέρα την κλήρωση για να δω λίγο τους ομίλους και να πω τη γνώμη μου και τι πιστεύω και ποιον όμιλο θα ήθελα να πάω. Καταρχήν, όλοι οι όμιλοι είναι δύσκολοι. Θεωρώ ότι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να ευνοήσει καταστάσεις είναι ο τελευταίος με Benfica, Chelsea, Δυναμό Κιέβου. Ένας όμιλος Eindhoven, Inter και Dortmund επίσης θα ήταν βολικός για να παλέψουμε με την Eindhoven για την τρίτη θέση. Επίσης ο όμιλος Paris Athletico Sporting θα ήταν ψιλοβολικός. Εντάξει και η Gladbach θεωρητικά, απλά έχεις και Barcelona και City, οπότε παίζεις σε δύο παιχνίδια την τρίτη θέση. Και το Fiorentina Real Lille. Νομίζω το Fiorentina Real Lille είναι ο όμιλος που θα ήθελα να πάω περισσότερο από όλους. Οπότε, πρώτη επιλογή μου είναι ο B, δεύτερη επιλογή μου είναι ο H, τρίτη επιλογή μου είναι ο G και τέταρτη μου επιλογή είναι ο E, ο πέμπτος. Για να δούμε. Δεν θα πάω πουθενά σε αυτούς, από αυτούς να ξέρετε. Φενέρμπαχτσε στο πρώτο, εδώ πέρα θέλουμε εμείς, όχι θα πάει Γάνδη. Με Λίβερπουλ, Λιψία και Λάτσιο, προφανώς και η πρώτη φορά που θα παίξω ομίλου Champions League θα βρεθώ απέναντι στη Λίβερπουλ. Που είναι η ομάδα η οποία με γλεντάει περισσότερο από όλους. Πάμε να δούμε και πρόγραμμα, να κάνω το continue για να φτιαχτούν τα match. Βλέπετε εδώ γίνανε αλλαγές στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και να δούμε το πρόγραμμα του Champions League. Το αφήνω έτσι βασικά για να το δούμε. Ξεκινάμε. Εντός έδρας με τη Λειψία. Το Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός έδρας με τη Λίβερπουλ. Εκτός με τη Λάτσιο. Εντός με τη Λάτσιο. Εκτός με τη Λειψία. Εντός με τη Λίβερπουλ τελευταία αγωνιστική. Το πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο. Έχει δύο συνεχόμενα εκτός και δεν έχει δύο συνεχόμενα εντός. Αρχίζουμε και τελειώνουμε όμως εντός έδρας με Λειψία. Το μάτς με τη Λειψία εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Και τα μάτς με τη Λάτσιο θα κρίνουν πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κολλητά μάτς δεν τα εμπιστεύομαι. Τα φοβάμαι, δεν τα κερδίζεις, ούτε τα χάνεις και τα δύο. Είναι λίγο δύσκολα και περίεργα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εντάξει, το πρόγραμμα παίζει ρόλο, αλλά όχι το μεγαλύτερο. Προφανώς η εμφάνιση που θα κάνουμε παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Και τώρα, για το επόμενο επεισόδιο, θα σας αφήνω, ενώ κανονικά θα δείχνω τα δύο μάτς του Champions League, Λειψία και Liverpool, θα σας αφήνω στα μάτς που έχω μαρκάρει, δηλαδή χωρίς τη Λάρισα, μέχρι και τον Αστέρα Τρίπολης, να διαλέξετε εσείς δύο παιχνίδια που θέλετε να δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Δηλαδή, Παναθηναϊκό, Λειψία, ΠΑΟΚ, Παναχαϊκή, Ολυμπιακό, Λίβερπουλ και Αστέρα Τρίπολης. Γράφτε σχόλιο από κάτω ποια δύο παιχνίδια θέλετε να δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν θέλετε τα δύο του Champions League, γράφτε τα δύο του Champions League. Δεν έχω πρόβλημα, κανονικά. Απλά μπορεί να μαζευτούν περισσότεροι ψήφοι και να δούμε, ας πούμε, π.χ. τον Ολυμπιακό αντί τη Λειψία ή κάτι. Ή τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Σας αφήνω το βήμα σε εσάς να αποφασίσετε με τις ψήφους σας. Κάπου εδώ το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να αφήσετε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Να τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links για το social media. Παιδιά, το Σάββατο θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια την οποία την ξεκίνησα πέρσι και την ξανακάνω φέτος. Θα έχουμε ένα charity stream για 12 ώρες στο Twitch. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το βράδυ θα παίξουμε
κυρίως manager, αλλά μπορεί να παίξουμε και άλλα παιχνίδια. Θα προσπαθήσω να βγάλω την τελευταία χρονιά της ανεργίας όλοι σε live. Έχουμε κάνει μεταγραφές και απλά όλα τα μάτια της χρονιάς σε live. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο stream ενίσχυσης θα αφορά και φέτος την κυβωτό του κόσμου. Η κυβωτό του κόσμου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος φροντίζει για τη μητέρα και τα παιδιά. Αναλαμβάνει τη σίτηση, ακόμα και την στέγαση παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες ή από παιδιά τα οποία δεν έχουν οικογένειες, είτε ζουν στα σπίτια της κυβωτού του κόσμου, είτε βοηθούνται με τις τροφές και τις πρώτες ανάγκες που χρειάζονται από την κυβωτό του κόσμου. Οπότε όλα τα έσοδα του συγκεκριμένου stream, δηλαδή donates, αν θέλετε να βοηθήσετε, νούμερο ένα τρόπος είναι το donates για να μαζευτούν άμεσα τα χρήματα. Μετά, subs, resubs, gift subs. Και τα gift subs είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι ώστε να όποιος έχει κάτι παραπάνω να δώσει, να το μοιράσει και στην κοινότητα για να έχει και η κοινότητα κάτι παραπάνω. Και φυσικά τα bits, τα οποία επίσης βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά λειτουργούν σαν τα subs. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε το Μάρτιο για να έρθουν τα χρήματα, να το ξέρετε. Οπότε, ό,τι έσοδα μαζευτούν, θα τα στείλω εγώ στην κυβωτό του κόσμου. Θα είμαστε 12 ώρες live. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έχει επεισόδιο τη Δευτέρα, θα με συγχωρέσετε, αλλά είναι για καλό σκοπό. Θέλω και εγώ να ξεκουραστώ και να επιστρέψουμε την Τετάρτη με πείραμα. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχει δύο βίντεο. Συγχωρέστε με, δεν πειράζει. Την Τετάρτη θα έχει λοιπόν πείραμα και την Παρασκευή την επόμενη θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του Ιωνικού. Οπότε αυτό το επεισόδιο που βλέπετε τώρα είναι. Και ό,τι ψηφίσετε θα είναι για την επόμενη εβδομάδα, για την επόμενη Παρασκευή. Οπότε συγχωρέστε με, όμως το Σάββατο θα δώσουμε πολύ πόνο και 12 ώρες είναι αρκετές. Θέλω και εγώ λίγο να ξεκουραστώ και είναι για καλό σκοπό. Δεν είναι σάμπαθον, δεν είναι τέτοια πράγματα για να κερδίσω εγώ. Δεν θέλω δημοσιότητα. Αν ήθελα δημοσιότητα, θα πήγαινα στην κυβέρνηση του κόσμου και θα σε έλεγα δημοσίευσέ με στα social media σου ή σε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που θα το έκανα. Δεν θέλω δημοσιότητα, θέλω να έρθετε και ο καθένας σας να στηρίξει όσο μπορεί. 1 ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 2 ευρώ, 50 ευρώ, 50 ευρώ. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ακόμα και το μικρότερο λιθαράκι μπορεί να βάλει να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο για εμάς. Το 1 ευρώ μπορεί να σου φαίνεται λίγο, αλλά για κάποιον άνθρωπο, για κάποιο παιδί, για κάποια μητέρα που μεγαλώνει ένα παιδί μόνο του, μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αυτό το 1 ευρώ το οποίο είναι το ψωμί της για την ημέρα την οποία ζει εκείνη την ημέρα. Οπότε τα λέμε και το Σάββατο. Την Παρασκευή αύριο στο Twitch έχουμε. Σήμερα βασικά την Παρασκευή έχουμε FM Greece draft με πάρα πολλά παιδιά, με δημιουργούς από την κοινότητα. Σήμερα είναι το draftάκι, σας περιμένω στο Twitch να το δούμε, να δείτε ποια θα είναι η ομάδα μου που θα διαλέξω από draft και θα γίνει πάρα πολύ ωραία προσπάθεια για τις επόμενες δύο Παρασκευές. Θα παίζουμε το πρωτάθλημα αυτό, το οποίο θα έχει και μέλλον μετά, γιατί οι καλύτεροι θα μπουν σε μια Super League και θα γίνει χαμός. Οπότε, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Να είστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.